Μπορεί να μην υπάρχει τίποτα νεότερο στο διοικητικό τομέα της ΑΕΚ ΠΑΕ και η αγωνία στο φίλαθλο κοινό των Κιτρινόμαυρων να συνεχίζεται, ωστόσο η πίεση του κόσμου προς τον Γιάννη Φιλίππου για να αναλάβει τα ενία και του ποδοσφαιρικού τμήματος αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα στον αγώνα μπάσκετ με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε δεν θα πρέπει να αποκλείονται εξελίξεις εντός των επόμενων ωρών. Οι εξελίξεις πάντως θεωρούνται σίγουρες αναφορικά με τις ανανεώσεις των συμβολέων, αφού μετά από μια νεκρή περίοδο θα υπάρξουν συναντήσεις ως το τέλος της εβδομάδας της διοίκησης με τους Μπορμπόκη, Μπατίστα, Βλάχο και Μανολά. Πρωταρχικός στόχος για τους ηθήνοντες της Κυπελούχου Ελλάδος αποτελεί η παραμονή στην ομάδα του Βασίλη Μπορμπόκη. Στον Ολυμπιακό, μετά την κατάκτηση του τίτλου, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς αναζητεί ξένους παίχτες που θα ενταχθούν στο έμψυχο δυναμικό των πρωταθλητών. Παγώνω οριστικά μέχρι το τέλος των play-off του μπάσκετ οι όποιες εξελίξεις για την αγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της ΠΑΕ ΑΕΚ. Μετά την ανακοίνωση του κ. Τουρχανά ότι θα περιμένει την έκβαση των τελικών και ο πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ Γιάννης Φιλίππου τόνισε ότι αν συμβεί κάτι θα συμβεί αφού κρυφθεί ο τίτλος. Να τελειώσουμε με το πρωτάθλημα, παιδιά, στο μπάσκετ είμαστε. Έτσι, να τελειώσουμε το καλό, να πάρουμε το πρωτάθλημα και μετά θα το κουβεντιάσουμε το θέμα. Ο Γιάννης Φιλίππου, θυμίζουμε, έχει χαρακτηριστεί και από τον ίδιο τον Μιχάλη Τουρχανά ως ο πλέον ενδεδειγμένος αγοραστής της ΠΑΕ. Ενώ ο κόσμος της ομάδας εκφράστηκε επίσης υπέρ αυτής της λύσης στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Αν αυτό δεν προκάλεσε όμως έκπληξη, δεν συνέβη το ίδιο και με τη δήλωση του Γιάννη Ιωαννίδη μετά το παιχνίδι. Ο προπονητής της ΑΕΚ, που δημοσιεύματα έφερε ως δυσαρεστημένο αν αναλάβει και την ΠΑΕ ο κ. Φιλίππου, δεν φάνηκε να έχει αντιρρήσεις. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι είναι καθήκον των ΑΕΞΙΔΟΝ και αν είναι ο κ. Φιλίππου ευχής έργων, αυτή την ομάδα να την περισσώσει όπως έχει σωθεί τόσα χρόνια. Και αυτή έχει δημιουργηθεί, πάλι κακό στα γένω, από ένα προπονητικό team. Εδώ γίνεται κακός ο Ιωαννίδης, από τους παίκτες και από τη διοίκηση. Όλες τις διοίκησεις που πέρασαν. Και από τον κόσμο, ο οποίος ήταν πολύ κοντά πάντα στην ομάδα. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι έχουν καθήκον να σώσουν αυτή την ομάδα. Για το καλό του αθλητισμού. Τώρα αν είναι ο κύριος Φιλίππου, ευχής έργο είναι. Εγώ δεν έχω, δηλαδή είναι, πώς το λένε, ένα μοντέλο να θέλω να το καταστρέψω. Είμαι πάντα υπέρ του μοντέλου.